Νάτι, η Όλγα, η φαρμάκι. Κορίτσι Ρέτα. μου, θέλω να σε αγκαλιάσω. Πραγματικά. Και... Να σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ε, ωραία είναι τα survivor και τα αγωνίσματα και οι νίκες και οι στόχοι και όλα αυτά. Αλλά η προσωπικότητα, το ήθος και η αξιοπρέπεια και η ευγένεια... Δεν μαθαίνονται μέσα στο παιχνίδι, ούτε βελτιώνονται, ούτε έρχονται ξαφνικά. Τα έχει ο άνθρωπος από πριν. Και η τάχη η δεν τάχει. Γι' αυτό και μόνο θα σα δώσω συγχαρητήρια και ευχαριστώ. όχι για την εξαιρετική σου επίδοση στα αγωνίσματα. Ε, θα σα αγκαλιάσω άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ πάρα Είναι πολύ. Είναι πραγματικά αλήθεια. Εγώ, σαν Ντορέτα και σαν τηλεθεάτρια, αν είχα τη δυνατότητα να δώσω το έπαθλο σε κάποιον, θα το έδινα σε σένα. Λέσεις, Γιατί και αγωνιστικά σου αξίζει. Γιατί σε μια γυναίκα η οποία μπήκε μέσα χωρί να είσαι. Αθλητή, επαγγελματία, χωρί να έχει όλο, όλο αυτό το. Α πούμε, την υποδομή. Κατάφερε να βελτιωθεί πάρα πολύ, να φέρνει νίκες στην ομάδα σου, να βγει MVP τρει φορέ, να, να είσαι η έκπληξη αυτού του παιχνιδιού, αλλά κυρίω με το χαρακτήρα σου και την προσωπικότητά σου που θέλω να σου πω ότι όποιο βγήκε από το παιχνίδι είτε μαχητή είτε διάσημο. Uh -huh όλοι έλεγαν για σένα μόνο τα καλύτερα. Αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί μόνο με σένα και με τον Γιάννη τον Δρυμονάκο, αλλά περισσότερο με τη δική σου την περίπτωση. Και νομίζω ότι γι' αυτό και μόνο, πραγματικά, σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτον για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά 100% αλήθεια. Ευχαριστώ. Στο λέω πολύ ειλικρινά. Και για μένα είναι δισέβρετα αυτά τα χαρακτηριστικά και έτσι όπως μας τα έχουν περιγράψει οι συμπέκτες σου που έχουν βγει από την ομάδα. Οι αντίπαλοι σου που βγήκαν από την λοιπόν. άλλη ομάδα. Όλο αυτό που βλέπουμε εμείς οι τηλεθεατές τρεις μήνες τώρα μέσα στο παιχνίδι. Ε, πραγματικά μπράβο σου. Τώρα ήταν αλήθεια ε, να ε, τους ευχαριστήσω όλους. Έχω πάρει τόση αγάπη αυτές τις μέρες έτσι που έχω έρθει στην Ελλάδα. Ε, από τους δικούς μου ανθρώπους, έτσι από ανθρώπους που με βρίσκουν έξω. Ε, δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα, δεν έχω δει πράγματα. Πολύ λογικό. Από σένα μαθαίνω τώρα ότι έχουν πει καλά πράγματα για μένα και οι μαχητές Βεβαίως. που έχουν βγει και η και δικιά όλοι μου ομάδα. Οι μαχητές τώρα εν ώψη ένωσης ε, στις συνεντεύξεις τους, στις ναι. προσωπικές που του ρωτάνε, εξή, ποιος θέλει να γνωρίσει από την άλλη ναι. ομάδα. Όλοι λένε θέλω να γνωρίσουν εσένα. Αλήθεια. Αυτό, Εντάξει, αυτο... τι να πω, του ευχαριστώ πάρα Εξένα πολύ. Εσένα και τον Άσο, τον Παπαργυρόπουλο. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη σου από την αποφάσιση να πάρει μέρο σε αυτό το παιχνίδι. Και... Πέρα από όλα τα άλλα που έμαθε και κέρδισε, γιατί φαντάζομαι ότι. Τεράστια εμπειρία. Ε... Παίρνει πράγματα και μαθαίνει που δεν μπορεί να το φανταστεί ότι ε, εσύ μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό σου, γιατί είναι πολύ δύσκολε οι καταστάσει μέσα στο παιχνίδι Εντάξει. και όλα αυτά που, αντι, που αντιμετωπίζει. Θα μα τα περιγράψει όλα αυτά όλα, και ακόμα όλα. περισσότερα. Θα μα απαντήσει και σε αυτή την ερώτηση, αυτή τη μικρή λεξούλα του γιατί. Εντάξει. μετά τις διαφημίσεις. καλησπέρα στην Κύπρο. Μην ξεχάσω να καλησπερίσω την αγαπημένη μας Κύπρο. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά Όλγα Φαρμάκη. Πολύ. Πολύ. <σχεδιά> <σχεδιά>